στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Με αντίπολο τον Ολυμπιακό, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχουν στρέψει πλέον την προσοχή τους στα μέλη της ΑΕΛ. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ανήκει στο παρελθόν και η ικανοποίηση είναι δεδομένη στις τάξεις της ΑΕΛ για τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας και για το σχετικά καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Super League. Η ομάδα προσπάθησε να ανταποκριθεί σε απαιτήσεις του αγώνα, όπως αναφέρουν και στελέχη των Βυσσινή, έχοντας καλή ομαδική εμφάνιση κατά διαστήματα και σίγουρα καλές ατομικές για κάποιους παίκτες. Χρόνος για χάσιμο ωστόσο δεν υπάρχει και έτσι πλέον οι Βυσσινοί μετά το τέλος του αγώνα με τον Ατρόμητο έχουν στρέψει ήδη την προσοχή τους στο παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Είναι η αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής και πρώτη εντός έδρας για τη φετινή χρονιά για την ΑΕΛ με την απόφαση της διοίκησης και του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Αλέξη Κού για να δοθούν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους να έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Λάρισα και όχι μόνο. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα αναμένεται να έρθει στο προσκήνιο, καθώς υπάρχουν οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τα μέτρα ασφαλείας, ενώ από την άλλη αξίζει να περιμένει κανείς τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων, καθώς τουλάχιστον μέχρι πέρυσι εκδίδονταν απαγορευτικές αποφάσεις για τη μετακίνηση οπαδών άλλων ομάδων είτε οργανωμένα είτε μεμονωμένα προς τη Λάρισα. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό, οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου δείχνουν να είναι σε καλή κατάσταση, με τον νέο προπονητή της ΑΕΛ να μην θέλει να χάνεται χρόνος, προκειμένου να περάσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που θέλει στην ομάδα, μέχρι και τον αγώνα της Κυριακής, ο οποίος θα αρχίσει στις 7:15 το βράδυ.